Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έφυγε καλά ο Cover Charge και θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Πιέζει απ' έξω και ο Μεσίνιος. Ανάμεσά τους βρίσκεται το Divine Prince που επίσης θέλει να έχει μια επαφή με τους πρώτους. Και έτσι έχουμε από την εσωτερική τον Cover Charge να οδηγεί την υποδρομία. Divine Prince έρχεται και ο Μεσίνιος πιο έξω τρίτη ρόδα. Στην επόμενη ο Imps's Lead Bro και μπροστά από τον Perfect War και το Sephers Boost που έχει μείνει στην τελευταία θέση. Ο Μεσίνιος έρχεται για να συγκαλπάσει πλέον με τον Cover Charge. Πίσω του καραδοκεί ο Divine Prince σε κάποια απόσταση βελτιώνεται. Ο Perfect War προσπερνώντας τον Imps's Lead Bro και πάντα τελευταίος βρίσκεται ο Sephers Boost. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο σημείο των 700 μέτρων συγκαλπάζουν ο Cover Charge από την εσωτερική και ο Μεσίνιος εξωτερικά του. Κοντά τους ο Divine Prince και έχει πελησιάσει και ο Perfect War. Στη συνέχεια βελτιώνεται και ο Sephers Boost αφήνοντας τελευταία θέση τον Imps's Lead Bro. Θα πάμε για την τελική ευθεία με τους δύο πρώτους βέβαια να προσπαθούν πλέον να ξεφύγουν των υπολείπων εκ των οποίων ο Divine Prince είναι αυτός που έρχεται εξωτερικά τους και θέλει να απειλήσει. Αλλά οι δύο πρώτοι έχουν κάνει οικονομία δυνάμεων. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Ο Cover Charge από μέσα θέλει να αντισταθεί. Παλεύει πάντα και ο Μεσίνιος απ' έξω. Divine Prince και έρχεται πλέον ο Sephers Boost στα τελευταία μέτρα με πολύ δυνατό finish. Νούμερο 6. Sephers Boost εντυπωσιακά περνάει μπροστά και παίρνει την νίκη. Νούμερο 6. Sephers Boost. Νούμερο 4. Divine Prince αφήνει στην τρίτη θέση τον Cover Charge. 6-4-1, το νούμερο 7, τέταρτο. Και τα λεφτά δεν παίζονται στην τύχη. Προφανώς. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Όσοι μας ακούνε και στις ξένες υποδρομίες το λέμε καμιά φορά, εκεί πώς το λες εσύ, χεριές, δεν παίζονται στην τύχη τα λεφτά. Sephers Boost, λοιπόν, και Divine Prince. Λοιπόν, σήμερα αυτό το άλογο έδειξε και να το. Και ο Divine Prince βελτιωμένος. Λοιπόν, 6-4-1, το νούμερο 7, τέταρτο. Αυτή ήταν η άφιξη. Συγχαρητήρια. Κρατάω εδώ και την, ουσιαστικά ήταν το έπαθλο εκπτωτικού κουπονιού αυτή τη στιγμή της ITM, της εταιρείας που έκανε τη συνεργασία με τις υποδρομίες ΑΕ. Αυτό είναι και η απόδειξη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με την υπεύθυνη επικοινωνίας. Να πάμε τώρα όμως στον νικητή, ο οποίος σήμερα εντυπωσιακά απέδειξε την ποιότητά του. Άφησε πίσω τυχόν ενοχλήσεις που μπορεί να είχε και ήταν εντυπωσιακός. Επιτέλους έδειξε την ποιότητά του, γιατί σίγουρα από τότε που το πήρα το άλογο αυτό είχα απαιτήσει από το άλογο αυτό. Βέβαια είχε προβλήματα. Τώρα τελευταία όντως άρχισε και τρέχει πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Και σήμερα παρόλο που δεν ευνοήθηκε για τόσο μπορώ να πω από την κούρσα τρώγοντας την άμμο και όλα αυτά ψηλώντας φορούς στην αρχή, κέρδισε εντυπωσιακά μπορώ να πω. Mm-hmm. Πιστεύω να έχουμε και ακόμη καλύτερη καλυτέρευση, να δούμε καλύτερα πράγματα από αυτό το άλογο, γιατί όντως περιμένω περισσότερα. Ωραία, μακάρι. Στη συνέχεια, στην 7η υποδρομία, τι θα γίνει? Είπαμε, ο Άγγελος είναι ο Άγγελος. Περιμένουμε σε κάθε συμμετοχή του όλο και καλύτερα πράγματα. Και σήμερα περιμένω ότι θα τρέξει πολύ καλά το άλογο αυτό. Ήδη αρχίζει και δείχνει καλά στοιχεία. Ο Θεός να το έχει γερό. Έχει και το όνομα του εγγονού. Εννοείται ότι έχει και το όνομα του εγγονού. Εντάξει, σίγουρα από ό,τι σας έχω πει από παλιά, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ήταν ανώριμο πολύ όταν άρχισε και έτρεχε. Τώρα άρχισε και ψήνεται που λέμε στη γλώσσα μας και πηγαίνουμε καλά.